είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και στους άντρες της πυροτεχνικής, σε όλους τους εθελοντές, στην ελληνική αστυνομία, στο λιμενικό, για την τεράστια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν και χθες το βράδυ να ελέγξουν τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, κυρίως στην Αττική, στην Εύβοια, στην Ηλία και στη Μάνη. Η κατάσταση σήμερα είναι λίγο καλύτερη από χθες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με πολύ μεγάλη ένταση την προσπάθεια, ώστε να οριοθετηθούν όλες οι πυρκαγιές και να μην έχουμε κάποιον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Προτεραιότητα όλες αυτές τις τελευταίες μέρες ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η προστασία των περιουσιών, κυρίως η φωτιά να μην εισέλθει εντός οικισμών, ώστε σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές. Και βέβαια η προστασία των κρίσιμων υποδομών, πρωτίστως της ηλεκτροδότησης του λεκανοπεδίου, και εκεί δόθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σήμερα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σήμερα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν χθες. Θέλω και πάλι να εκφράσω τη βαθιά μου λήψη για αυτό το οποίο έχει συμβεί, να διαβεβαιώσω για ακόμα μια φορά όλους τους πληγέντες ότι η αποκατάστασή τους θα είναι η πρώτη πολιτική μου προτεραιότητα. Όλες οι κανονικές εκτάσεις θα κρυθούν αναδασωτές, θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δρομολογούμε τα έργα προστασίας, τα αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις αναδασώσεις, και με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, όταν με το καλό περάσει αυτό το εφιαλτικό καλοκαίρι, θα στρέψουμε όλοι μας την προσοχή στο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και στο να αποκαταστήσουμε και πάλι το φυσικό μας περιβάλλον.